Είμαστε πια στο 45ο Φεστιβάλ Κνέο Διοικητή και με την αγαπημένη κάμερα του 902GR θα σας περιηγήσουμε, θα επισκεφτούμε μαζί τον χώρο, αυτόν τον πολυχώρο εδώ στο Πάρκο Τρίτσι που στείνει κάθε χρόνο η Φεστιβάλ με την υπογραφή βεβαίως του Κομμουνιστικού Κόμματος. Φέτος έχει και δύο επιπλέον χαρακτηριστικά, και η κεντρική έκθεση και οι χώροι όπως έχουν διαμορφωθεί, αλλά έχει και με μπόλικα επίκαιρα στοιχεία. Είναι η απεργία που έρχεται σε λίγες ημέρες για τα θέματα τα εργασιακά, αλλά είναι και οι κινητοποιήσεις που έρχονται για τις βάσεις και την μη ανανέωση της Συμφωνίας Ελλάδας-ΗΠΑ για τις αμερικάνικες βάσεις. Πάμε όμως να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο αυτό. Να μπούμε σιγά σιγά και εμείς μαζί με τους χιλιάδες επισκέπτες που έχουν έρθει από τις πρώτες ώρες του φεστιβάλ. Και μπαίνοντας μέσα στον χώρο τον πολύ γνώριμο, είναι εδώ η λαϊκή σκηνή. Να πάρουμε το πρόγραμμα. Για πάμε. Λοιπόν, δεξιά μας είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα συζήτηση με πάρα πολύ κόσμο στη λαϊκή σκηνή, όπως βλέπετε είναι γεμάτη. Σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η συζήτηση της δεύτερης ημέρας και μετά ακριβώς θα ξεκινήσουν εδώ οι συναυλίες. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως να σας δείξουμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Υπάρχει ο χώρος, το ειδικό στάντ, ο ειδικός ορθοστάτης που συλλέγονται υπογραφές κατά της συμφωνίας για τις αμερικάνικες βάσεις. Εδώ λοιπόν είναι το κείμενο και εδώ μπαίνουν υπογραφές, τα ονόματα που συλλέγονται, και πρέπει να σας επισημάνω ότι κάθε μία υπογραφή έχει τη σημασία της. Είναι ξεχωριστή και παίζει τον δικό της ρόλο, γιατί το θέμα στο οποίο αναφέρεται αυτό το κείμενο είναι πάρα πολύ σοβαρό και μάλιστα διοργανώνεται και κινητοποίησης. Αρχές του Οκτώβρη έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Ιστορικών, ο Μάικ Πομπέο, και θα γίνει κινητοποίηση από την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Φυσική Ειρήνη. Και εδώ πλέον είναι ο κεντρικός διάδρομος. Έχουμε μπει πια στο φεστιβάλ. Πάμε λοιπόν μαζί να το δούμε. Λοιπόν, και φτάνουμε σιγά σιγά στο στέκι του αθλητισμού. Εδώ υπάρχει κάτι ξεχωριστό φέτος. Πρώτον, είναι στο χώρο που ήταν πριν η Διεθνούπολη. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Θα σας πάμε αργότερα στη Διεθνούπολη. Αλλά εδώ το ξεχωριστό είναι ο τείχος αναρρίχησης που από την πρώτη μέρα έχει γίνει ανάρπαστος. Πάμε λοιπόν να δούμε το τι ακριβώς γίνεται. Δείτε τώρα εδώ τα πιτσιρίκια που ανεβοκατεβαίνουν, βεβαίως με ειδική προστασία, στον τοίχο αναρρίχησης. Είναι κάτι το ξεχωριστό, το οποίο έχει συγκλονίσει τα νέα παιδιά. Λοιπόν, και πάμε να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ είναι ο Ανδρέας Σοφιανός, ο οποίος θα μας πει. Βλέπω εδώ ο τείχος αναρρίχησης με μεγάλη επιτυχία. Ο τείχος αναρρίχησης έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά. Γενικά σήμερα κάναμε μια προσπάθεια να παρουσιάσουμε κάποια αθλήματα του Στίβου, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Είναι ένα πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που στόχο έχει να φέρει τα παιδιά σε γνωριμία με τα αθλήματα του Στίβου. Είχαμε και γονείς εδώ πέρα και αρκετά παιδιά με τα οποία, με προπονητές από τον Πανελλήνιο που ήρθαν και κάνανε τις επιδείξεις, τις διοργανώσανε. Και νομίζουμε γενικά ότι ο χώρος έχει αναβαθμιστεί, έχει ένα περιεχόμενο πλούσιο που και χτες και σήμερα δηλαδή δώσαμε ένα βάρος να φέρουμε σε γνωριμία με μια σειρά αθλήματα ένα κόσμο. Και νομίζουμε ότι και αύριο με τα τουρνουά πινκ πονκ και σκάκι θα έχουμε αντίστοιχη επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Είμαστε πια στον κεντρικό διάδρομο, βλέπετε τον κόσμο, το τι γίνεται κάθε μέρα εδώ στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Μια και φτάσαμε λοιπόν εδώ, είναι ώρα να επισκεφθούμε μετά το στέκι του αθλητισμού, το στέκι των φοιτητών και των νέων εργαζομένων και των άνεργων με την δική τους ξεχωριστή μουσική σκηνή που έχουν πλέον από πέρσι. Είναι η τέταρτη που έχει δημιουργηθεί και είναι εξαιρετικά φιλόξενη και μάλιστα με πολύ κέφι μέχρι αρκετή ώρα αργά το βράδυ. Τι έχουμε φέτος στο στέκι? Στο στέκι φέτος, όπως και κάθε χρόνο, προσπαθούμε όλο και να το αναβαθμίζουμε. Έχουμε και φέτος την έκθεσή μας με θέμα συλλογική οργάνωση και πάλι για τη ζωή που μας αξίζει. Θέλουμε να αποτελέσει αυτή η χρονιά και το φεστιβάλ μας μια νέα δυναμική και στους αγώνες. Όλο αυτό που κάνουμε, όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε όλα τα χρόνια, τα μέλη του κόμματος και τα μέλη της ΚΝΕ που παρεμβαίνουμε στους χώρους δουλειάς, να αναδείξουμε τη σημασία που έχει σήμερα να ανατρέψουμε αυτό το σύστημα στο οποίο ζούμε, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας, πρώτα και κύρια την οργάνωσή μας στο κόμμα, αλλά αντίστοιχα τα σωματεία που είναι όπλα στα χέρια μας
για να διεκδικούμε σύγχρονους όρους και ζωής και δουλειάς. Και στην έκθεση προσπαθούμε να αποτυπώσουμε ότι σήμερα υπάρχουν μια σειρά αντιθέσεις. Δηλαδή, εδώ που μας λένε ότι υπάρχει ανάπτυξη, ταυτόχρονα το μεγαλύτερο μέρος και κομμάτι των εργαζομένων και ειδικά των νέων έρχονται αντιμέτωποι με αύξηση του ωραρίου, έρχονται αντιμέτωποι με συνθήκες δουλειάς οι οποίες χειροτερεύουν συνολικά τους όρους και ζωής τους, αλλά και της δουλειάς. Και θέλουμε να αναδείξουμε στο γιατί ένας νέος σήμερα χρειάζεται να παλέψει. Είμαστε στο στέκι των μαθητών. Εδώ είναι έκθεση για τον κόσμο που πρέπει να αλλάξει και το έχει ανάγκη, για το σοσιαλισμό, τη νέα κοινωνία. Ήδη υπάρχουν ξεναγήσεις για τους μαθητές, κοιτάξτε με ποιο τρόπο, πολύ εφηρηματικός, πολύ ωραίος, πολύ δημιουργικός. Λοιπόν, εξηγούν στα παιδιά με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Συνεχίζουμε εδώ, βλέπουμε τα ταμπλό που έχουν στήσει από την Μαθητική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Είναι διαφορετικός ο χώρος αυτή τη φορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, είμαστε στο χώρο κατά των ναρκωτικών που έχει δημιουργήσει η ΚΝΕ στο φεστιβάλ και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι φέτος υπάρχει κάτι το ξεχωριστό. Ποιο είναι αυτό? Υπάρχει ένα στούντιο ραδιοφωνικό, υπαίθριο, το οποίο θα το δείτε τώρα, και διοργανώνονται εκπομπές. Λοιπόν, εδώ είναι το ακροατήριο, οι κονσόλες, οι ομιλητές on air, στον αέρα λοιπόν οι άνθρωποι, και συζητούν για την υπόθεση ναρκωτικά, τοξικοεξάρτηση και κυρίως για τον αγώνα ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά. Με στούντιο πλέον. Στούντιο, ναι, ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι εκπομπή Λόγια Καθαρά με την επιμέλεια του ραδιοφωνικού μουσικού παραγωγού Γιώργου Δαμιανάκη. Από χθες έχουμε πολλούς καλεσμένους, μέλη θεραπευτικών κοινοτήτων, θεραπευτές, κέντρα πρόληψης. Σε λίγη ώρα θα γίνει και η εκπομπή του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, ψάξε την πραγματική ουσία για την παρουσίαση των θέσεων του κόμματος και της ΚΝΕ γύρω από το θέμα των ναρκωτικών. Και βεβαίως αύριο θα έχουμε ένα όμορφο δρόμενο που σας καλούμε να το παρακολουθήσετε, δείγμα του σεβασμού και του μεγάλου ευχαριστώ που πραγματικά θέλουμε να πούμε στα θεραπευτικά προγράμματα και τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα στο χώρο λειτουργεί πέρα φυσικά από τη συμμετοχή δεκάδων συλλόγων, οικογένειας και κοινοτήτων, λειτουργεί το περίπτερο της ΚΝΕ. Κυκλοφόρησε η μπροσούρα, η έκδοση της Επιτροπής κατά των ναρκωτικών, ψάξε την πραγματική ουσία, πες όχι σε όλα τα ναρκωτικά, για την οποία έχουμε και μια ψηφιακή διαδραστική έκθεση που πιο αναλυτικά κάποιος μπορεί να την παρακολουθήσει και να μάθει περισσότερα πράγματα. Είμαστε στην κεντρική έκθεση στο φεστιβάλ. Ο Πάγος έσπασε. Αναφέρεται στα 100 χρόνια από την Κομμουνιστική Διεθνή. Μπαίνουμε λοιπόν εδώ. Είναι ο κόσμος που παρακολουθεί. Γίνονται οργανωμένες ξεναγήσεις. Αριστερά μας, όπως μπαίνουμε, είναι τα ταμπλό που αναφέρονται στην σοσιαλιστική Οκτωβριανή Επανάσταση, στη μεγάλη της συμβολή, στο πώς επηρέασε το Διεθνές Κομμουνιστικό Κόμμα και ότι στον απόϊχό της ιδρύθηκε η Κομμουνιστική Διεθνής. Τα ταμπλό για την Κομμουνιστική Διεθνή είναι ακριβώς απέναντι. Και εδώ βλέπουμε τον πύργο του Τάτλιν, δείχνει την πορεία εξέλιξης της ιστορίας και της ανθρωπότητας. Είναι το μνημείο της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Δείχνει επίσης αυτή η έκθεση τη συμβολή του Μάρξ και του Έγγελς και δείχνει επίσης, όπως συνεχίζουμε, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διαπάλη που υπήρχαν στα συνέδρια της Κομμουνιστικής Διεθνούς, αλλά και το τι θα πρέπει σήμερα να έχει ως βασικό καθήκον ένα κομμουνιστικό κόμμα όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Να σας πω ότι περιμετρικά της έκθεσης, ελάτε λίγο να δείτε, είναι η Διεθνούπολη, είναι κυκλικά της κεντρικής έκθεσης. Θα δείτε τώρα, εδώ, είναι τα τραπεζάκια των κομμουνιστικών ιολιών που έχουν έρθει και από αυτή την μεριά, όπως επίσης και ακριβώς απέναντι από την άλλη μεριά, είναι 5 και 5 διπλά και τετραπλά τραπεζάκια που έχουν στηθεί εδώ και είναι της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Συνεχίζουμε, ελάτε να σας δείξω κάτι εντυπωσιακό. Είναι τα δύο βιβλιοπωλεία της σύγχρονης εποχής. Από πολύ νωρίς έρχεται κόσμος εδώ
για να δει τις νέες εκδόσεις, να δει τις προσφορές και είναι πολλές, να δει βιβλία είτε παιδικά, είτε ιστορικά, είτε ιδεολογικά, είτε πολιτικά, να αγοράσει και σε τιμές, πιστέψτε με, πάρα πολύ προσιτές για την εποχή της δίθεν κανονικότητας και των μισθών που είναι πάρα πολύ χαμηλή. Εδώ λοιπόν θα πάμε τώρα να δείτε το τι ακριβώς γίνεται με τον κόσμο που είναι εδώ για να αγοράσει. Η κάμερα του 902.gr θα σας τα δείξει όλα. Λοιπόν, εδώ έχουμε φτάσει που... Λοιπόν, είναι το δοκίμιο ιστορίας του ΚΚΕ. Βλέπετε λοιπόν και την προσφορά που υπάρχει και βεβαίως τους τόμους του δοκιμίου που είναι εδώ. Και γύρω-γύρω είναι συγκεντρωμένος ο κόσμος στο πρώτο και αμέσως μετά στο δεύτερο βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής. Αφήνουμε το βιβλιοπωλείο γιατί ακούω Χριστόφορο Ζαραλίκο στην κεντρική εξέδρα. Και σήμερα εμφάνιση, αύριο θα είναι και στους μαθητές. Για πάμε να δούμε πιο κοντά τι γίνεται. Εδώ κόσμος και ο Κοσμάκης έχει συγκεντρωθεί και παρακολουθεί. Κάτι λέει για το νερό, έβρεξε, λέει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Κάτι είχε πει ότι είναι φθηνό και δεν είναι τυχαίο, έλεγε πριν. Λοιπόν, για προχωράμε λίγο. Συγγνώμη. Για ελάτε. Εδώ είμαστε στην κεντρική εξέδρα. Λοιπόν, και τη μεγάλη γιγαντεοθόνη που τον βλέπετε. Σε λίγο θα ξεκινήσει μεγάλη συναυλία για το πολιτικό τραγούδι. Πώς το θέατρο προβλέπει τις πολιτικές εξελίξεις στον τόπο μας. Τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά από πρόπερση, τα περισσότερα έργα που παίζονται στα θέατρα της Αθήνας είναι τέτοιου τύπου. Μακρικοστέοι και Κοντογιώργηδες. Η Νεράιδα και το Παλικάρι. Ξύπνα Βασίλη. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Μαριχουάνα Στοπ. Φέτος ετοιμάζουν τη ζωή του Ωνάση. Αν θυμάστε, αυτά δεν είναι καν θεατρικά έργα. Είναι παλιές ελληνικές ταινίες αρχές δεκαετίας 60 προς τέλος 70. Δηλαδή, αν ισχύει αυτό που λέμε «Η ζωή μιμείται την τέχνη», σε τρία χρόνια έχουμε χούντα. Λοιπόν, είμαστε στο στέκι του πολιτισμού και της νεανικής δημιουργίας. Είναι μια έκθεση αφιερωμένη στο Γιάννη Σκαρπερό. Ο Γιάννης Καρπερός συνέδεσε και το όνομά του με το φεστιβάλ και εδώ είναι μια έκθεση με υπέροχα έργα του. Έργα τα οποία δεν ήταν γνωστά και γνωστοποιούνται, γίνονται γνωστά σε όλους με αυτή την έκθεση. Αλλά η Μυρτώ Επετάς είναι εδώ για να μας πει περισσότερα. Μυρτώ. Κατορθώσαμε να μαζέψουμε την πλειοψηφία από το έργο που εκθέτουμε σήμερα σε ψηφιακές ανατυπώσεις. Μέσα από τη συνεργασία που είχαμε με την οικογένεια του συντρόφου, μέσα από τους διάφορους συντρόφους που συνεργάστηκαν μαζί τους στα πλαίσια της κομματικής ζωής. Την έκθεση την έχουμε φτιάξει σε δύο τμήματα ουσιαστικά. Το ένα τμήμα είναι το εικαστικό έργο του συντρόφου που ξεκίνησε να δημιουργεί από τα 70's, να το πω έτσι σχηματικά, και είναι από εδώ και έπειτα όπως μπορεί να το παρακολουθήσει κανείς. Είναι έργο που έχει εκτεθεί σε διάφορες εκθέσεις. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν αυτοδίδακτος, δεν σπούδασε ποτέ στη Σχολή Καλών Τεχνών. Τελείωσε μια ιδιωτική σχολή design. Και το δεύτερο τμήμα της έκθεσης είναι το έργο του συντρόφου, το οποίο είχε δημιουργήσει για το πέρασμα, που ήταν μια και παραμένει μια κίνηση καστικών που συνδέεται με το εργατικό κίνημα, με τους αγώνες της εργατικής τάξης, αλλά παρουσιάζουμε και κομμάτι από το συλλογικό έργο που είχε την καθοριστική όμως συμβολή ο σύντροφος Γιάννης Καρπερός, μέσα από τα φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, μέσα από την ανέγερση μνημείων σε ιστορικούς τόπους για το κόμμα, όπως παραδείγματος χάρη το Περτούλι, όπως η Καρία, δηλαδή τόπου που, να το πω έτσι, η ταξική πάλι πήρε άλλες μορφές πιο ξυμένες, ένοπλο αγώνα του Ελλάς, του ΕΑΜ, και παρουσιάζουμε όμως και σκίτσα από αφίσες που είχε κάνει ο σύντροφος στα πλαίσια της κομματικής ζωής, από μια οικονομική εξόρμηση παραδείγματος χάρη μέχρι αφίσεις και προσκλήσεις για μια σειρά από εκδηλώσεις που έκανε το κόμμα μας. Άρα αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε από την έκθεση με αυτά τα δύο τμήματα είναι τις δύο πλευρές του συντρόφου, δηλαδή το πώς κατάφερε να συντεριάξει τόσο το πρωτοπόρο εικαστικό έργο όσο και την προσφορά του στο πλαίσιο της οργανωμένης ζωής, της κομματικής δουλειάς, με τη στάση του σαν κομμουνιστή καλλιτέχνη ολοκληρωμένου ανθρώπου. Και νομίζουμε ότι πραγματικά έχει να δώσει πάρα πολλά σε όλα τα μέλη και τους φίλους της ΚΝΕ, σε όλους τους θεατές,
γιατί πραγματικά αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο παράδειγμα για τη συνέχεια, κοιτώντας δηλαδή στο μέλλον για τη δημιουργία νέας πρωτοπόρας τέχνης με στράτευση στο νέο κόσμο που μπορεί και σίγουρα θα οικοδομηθεί το σοσιαλισμό. Εδώ στον χώρο του φεστιβάλ υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Είναι έκθεση για το αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ που είχε δεχθεί ένα πολύ ισχυρό πλήγμα από την πλημμύρα που είχε γίνει στις αρχές δεκαετίας του 90, στα μέσα περίπου. Και εδώ λοιπόν δείχνει τις εικόνες της μεγάλης καταστροφής που είχε γίνει στο κτίριο, στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Περισσό. Εδώ ήταν οι πρώτες ώρες, οι πρώτες μέρες που προσπαθούσαν μέλη, φίλοι, οπαδοί του ΚΚΕ να βγάλουν από τις λάσπες το αρχείο. Εδώ επίσης ήταν οι άνθρωποι που προσπαθούσαν να βγάλουν ό,τι μπορούσαν και στη συνέχεια ήταν η φάση της άμεσης επέμβασης καθαρισμού στεγνώματος που ακολούθησε με ανθρώπους όλων των ηλικιών, μικροί, μεγάλοι, που έδωσαν πολύ μεγάλη μάχη. Ήταν μια τεράστια προσπάθεια, υπερπροσπάθεια για να διασωθεί το αρχείο και στη συνέχεια ακολούθησε η αποκατάσταση του κτηρίου της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και ακολούθησε βεβαίως και πια η δουλειά στο εργαστήριο για να μπορέσουν να διασωθούν από τα όσα άφησε το νερό και η λάσπη πάνω σε πολύτιμα έγγραφα της εποχής, ενός αρχείου που είναι αρχείου του ελληνικού λαού, των αγώνων του. Συνέχεια η μεγάλη προσπάθεια που έγινε στο αρχείο, αρχειοθέτηση, το εργαστήριο και μετά άρχισε η διαδικασία της ψηφιοποίησης και της μηχανοργάνωσης του αρχείου. Βλέπετε εδώ τη μεγάλη προσπάθεια που είχε γίνει και στη συνέχεια αυτό το αρχείο αξιοποιείται και αξιοποιήθηκε εδώ και πάρα πολλές φορές με εκθέσεις, με εκθέματα, με φωτογραφικό υλικό που εμφανίστηκε για να μπορούν όλοι να έχουν επαφή και πρόσβαση σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό, αναμφισβήτητα, ιστορικό αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.